Καλησπέρα μάγκες μου και καλώς ήρθατε στο βίντεο όπου θα συζητήσουμε για τη νέα περιοχή του Block, παιδιά, που έχει προσθεθεί με το content update της βδομάδας, παιδιά. Ονομάζεται FFA Arena από τον Gojack Number 2, παιδιά. Έχει προσθεθεί ο χάρτης του που έχει δημιουργήσει ο ίδιος τον Block για αυτή τη βδομάδα. Και εννοείται, παιδιά, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το ότι έχουμε συνηθίσει. Τις προηγούμενες εβδομάδες, παιδιά, είχαμε δει μια πόλη που έμοιαζε έτσι λίγο με ένα μικρό χωριό, μια αγορά. Είχαμε δει διάφορες άλλες περιοχές που θύμιζαν τουλάχιστον περιοχές που είχαμε δει ήδη στο Fortnite. Αυτό δεν ισχύει, παιδιά, αυτή τη φορά, γιατί όπως μπορείτε να δείτε, αυτός ο χάρτης είναι εντελώς διαφορετικός. Είναι μια αρένα και έχει δημιουργηθεί, παιδιά, αποκλειστικά από devices και δεν έχει καθόλου buildable materials, δηλαδή να έχει τίποτα σε ξύλο, μέταλλο και τούβλο. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί όλοι οι χάρτες συνήθως χρησιμοποιούσαν υλικά για να χτιστούν. Αυτός δεν έχει τίποτα, παιδιά, είναι all on devices και prefabs. Επίσης, παιδιά, όπως μπορείτε να δείτε, είναι γεμάτος bouncers αυτός ο χάρτης. Και θα σας κάνω μια ξενάγηση, παιδιά, όπως κάνουμε πάντα στο playgrounds για να μην μας ενοχλούν και άλλοι. Θα δείτε ότι, παιδιά, έχει αρκετό χώρο στο κέντρο και, και έτσι γύρω-γύρω μοιάζει με κερκίδες που μπορείτε να παρακολουθείτε τη μάχη. Και μέσα είναι γεμάτο bouncers και εννοείται όπλα, chests κτλ. Για να μπορείτε να παλεύετε με τους φίλους σας. Αρκετά ωραία περιοχή, παιδιά, κάτι το εντελώς διαφορετικό. Έχει και τα έντονα χρώματα, νέων χρώματα, πορτοκαλί και μπλε. Δεν μοιάζει με τίποτα που είδαμε ήδη στο Fortnite, άρα είναι μια εντελώς καινούρια περιοχή, παιδιά, για να εξερευνήσετε με την παρέα ή όταν θα πέφτετε εδώ να δοκιμάσετε την τύχη σας. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ δεν είχα καλή τύχη σε αυτή την περιοχή. Όσες φορές έκλεινε ο κύκλος που παίζαμε την παρέα Fortnite, δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Θα σας δείξω και λίγο πώς φαίνεται από μέσα, παιδιά. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν αυτοί οι διαδρόμοι μέσα, οι μεγάλοι διαδρόμοι. Και οδηγούν, εννοείται, στην αρένα. Όπως και να έχει, παιδιά, είναι ένα ωραίο addition των Block. Το έχουμε ξαναπεί και προηγούμενες εβδομάδες. Είναι κάτι διαφορετικό, δίνει λίγη φρεσκάδα στο παιχνίδι. Μια καινούρια περιοχή κάθε εβδομάδα είναι κάτι το διαφορετικό και ωραίο. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Και ελπίζω να είστε και λίγο πιο τυχεροί από εμένα, παιδιά, να μην ήσασταν τόσο άτυχοι. Γιατί ξαναλέω, όσες φορές είχα έρθει εδώ και έκλεισε και ο κύκλος σε αυτή την περιοχή, σκούρα τα πράγματα, άρα δεν είναι και ό,τι καλύτερο για μένα. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου, παιδιά, και μια έτσι γλίγορη ξενάγηση σε αυτό το νέο χάρτη. Ελπίζω να σας άρεσε, να περάσετε καλά, να μου πείτε και εσείς, εννοείτε, τι νομίζετε για αυτό το χάρτη κάτω στα comments και θα τα πούμε πολύ σύντομα, παιδιά, με άλλα βίντεο. Σήμερα θα βγάλουμε, παιδιά, και το Q&A μας, να μου αφήσετε ερωτήσεις στο βίντεο που θα βγει. Θα σας δώσω οδηγίες εκεί, απλώς να το ξέρετε. Και εννοείται θα τα πούμε πολύ σύντομα. Πάντα like, share, subscribe, παιδιά. Και ένα support a creator βοηθά πάρα πολύ το κανάλι. Τώρα που περάσαμε και τους 8.000, η παρέα μας με παιδιά έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Πάμε πολύ δυνατά για τους 10.000. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο και τα λέμε, μάγκες μου.